σκοτάδι φαίνεται να βρίσκονται οι έρευνες αστυνομίας για την απαγωγή της τετράχρονης Μαρία Ελένης. Ενώ ο υπουργός Ιωνάς Νικολάου πριν μια εβδομάδα εμφανιζόταν αισιόδοξος για την πορεία των ερευνών, οι ανακριτές της υπόθεσης φαίνεται να έχουν μπροστά τους πολλά εμπόδια. Ελεύθερη αφέθηκε και η 49χρονη Ολλανδή, η οποία τελούσε υποκράτηση για 8 ημέρες για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Διάταγμα το οποίο έληξε σήμερα χωρίς να ζητηθεί η ανανέωσή του για επιπλέον ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι η Ολλανδή είναι το πρόσωπο που διευθέτησε την κούρσα απαγωγής, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία είχε εμπλοκή στην υπόθεση και μάλιστα ήταν αυτή που κρατούσε στην αγκαλιά της τη Μαρία Ελένη στην περιοχή Τσερίου κατά τη μεταφορά της από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί μέχρι σήμερα ακόμα 6 πρόσωπα ως ύποπτα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα, ενώ η μικρή παραμένει άφαντη για 14η ημέρα. Οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας που διερευνά την υπόθεση στρέφονται πλέον στο 46χρονο από την Πάφο, που είναι ο μόνος που τελεί υποκράτηση. Οι ανακριτές πιστεύουν ότι από τα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα θα καταφέρουν να φτάσουν σε νέες συλλήψεις και να εντοπίσουν τον πατέρα και την τετράχρονη Μαρία Ελένη.